Απαγορεύεται πάσα συνάθρησης ή συγκέντρωσης εν κλειστό χώρο ή εν υπαίθρο. Επιτρέπεται η σύλληψης και φυλάκισης παντός προσώπου, άνευ τηρήσεως ή ευδήποτε διατυπώσεως. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε ο νέος αριθμός των κρουσμάτων. Φαίνεται ότι έχουμε δραματικές εξελίξεις. Σοβαρό πονοκέφαλο για τους επιστήμονες και όχι μόνο, αποτελούν οι συνωμοσιολόγοι. Οι αρνητές του κορονοϊού πολλαπλασιάζονται και πλέον αντιτίθενται στη χρήση της μάσκας. Ανησυχούν ιδιαίτερα οι λοιμοξιολόγοι. Την ώρα που μιλάμε, η Ελλάδα θρυνεί 620 θύματα από την πανδημία. Πού έχουμε μπλέξει, δηλαδή, τα ακούς όλα αυτά και λες, μα είναι δυνατόν. Δεν ξέρω που είναι αλήθεια, που είναι το ψέμα. Σοβαρά προβλήματα εφαρμογής των μέτρων στο μεταξύ υπάρχει στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στο λεωφορείο εχθές οι μισοί φορούσαν τη μάσκα κάτω από τη μύτη. Δηλαδή εγώ με τα νεύρα σπασμένα πρέπει. Για εκεί βράδυ με την πανδημία να σαρώνει τη χώρα σε νυχτερινό κέντρο. Επικρατεί το πανδαιμόνιο. Για το χρήμα, γιατί το κάνω. Ένας οικονομικός πόλεμος είναι αυτή τη στιγμή. Δεν πιστεύω σε αυτά γενικότερα. Όχι καθόλου. Στο μεταξύ, ένα μεγάλο ποσοστό των νέων συνεχίζουν να θεωρούν πως ιός δεν υπάρχει. Μάλιστα, ο ίδιος ο Τσιόδρας είχε πει ότι όποιος πεθαίνει από άλλα νοσήματα και έχει και κορονοϊό, δηλαδή δεν πεθαίνει μόνο από κορονοϊό, ο ίδιος το είπε, το δηλώνω ότι πεθαίνει μόνο από κορονοϊό. Και μάλιστα έχω μία γνωστή μου, η οποία είχε πεθάνει πρόσφατα ένα συγγενής της και το κράτος είπε στους συγγενείς ότι θα σου πληρώσουμε τα έξοδα της κηδείας αν δηλώσω ότι πέθανε από κορονοϊό. Και πάνω που πίστεψα πως η ανθρώπινη λιθιότητα είχε πλέον φτάσει ταβάνι, λαμβάνω αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα στο Messenger. Συλλαλητήριο στις 5.30 ώρα μπροστά στο Λευκό Πύργο για τα μέτρα. Τρέχοντας, πάω να βάλω ένα ουίσκι, μπας και θολώσει λίγο το μυαλό. Αλλά τι φλανάχει η ανοησία. Λοιπόν, παιδιά, τι φάση. Έχω πάθει πολιτισμικό σοκ, μιλάμε. Δεν ξέρω τι μου γίνεται. Μάλλον ζω σε ένα παράλληλο σύμπαν. Λοιπόν, χθες, μετά από άπειρους μήνες, δεν θυμάμαι τελευταία φορά, βγήκα βράδυ και πραγματικά άλλαξε όλη η κοσμοθεωρία μου. Δεν ξέρω πού πατάω, δεν ξέρω τι συμβαίνει, γιατί τόσο καιρό κάθομαι και διαβάζω στις ειδήσεις, βομβαρδίζομαι συνέχεια με τα νούμερα, τα οποία συνέχεια αυξάνονται, και κάθομαι εδώ όλη μέρα να δουλεύω έτσι. Να σκάει ο τζίτζικα στο στόμα μου, να υδρώνω από τα φρύδια μου. Και έξω να γίνεται λαϊκό προσκύνημα. Πριν μερικές εβδομάδες είχα τη χαρά να με καλέσουν να παρακολουθήσω την παρθενική του συναυλία η Pop Sin, ένα νεανικό συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη. Και μια συναυλία που θα γινόταν στο κέντρο της, στα Λαδάνια. Και παρόλο που τα μέτρα εντός του χώρου ήταν ok, το μυαλό μου είχε πάθει κοκομπλόκο με την κοσμοπλημμύρα έξω στους δρόμους και την πλατεία. Και ένα πράγμα τριγυρνούσε και ξανατριγυρνούσε στις σκέψεις μου. Λοιπόν, μόλις γύρισα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, δηλώνω σοκαρισμένος γιατί αυτό που συνάντησα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και ειδικά στα Λαδάδικα, παιδιά, δεν περιγράφεται. Εγώ νόμιζα ότι είναι
παραμονή πρωτοχρονιάς ή τσικνοπέμπτη. Από τότε έχω να δω τόσο πολύ κόσμο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και θα μου πεις από τη μία πλευρά, ok, είμαι λίγο απομονωμένος, είμαι συνέχεια δουλειά σπίτι. Και δεν έχω ζήσει καθόλου το τι συμβαίνει έξω βράδια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αλλά πραγματικά, παιδιά, δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον, αλλά αν η κατάσταση συνεχίσει έτσι, σίγουρα μα σίγουρα θα μιλάμε για καινούριο lockdown. Ωπ, καλό στο φίλο! Τι λέει, αγόρι μου, έλα, κάτσε. Τι λέει? Τι να πω, έτσι πως μας έχουν καταντήσει, ρε φίλε, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Δυστυχώς, εδώ μαζί σου τώρα για τους επόμενους 2-3 μήνες. Ρε μην τα χάφτεις αυτά, δεν υπάρχει κορονοϊό, σου λέω. Συνωμοσιολόγος κι εσύ. Ψεκασμένους μας έχουν για να μην αντιδράμε και να πλουτίζουν με τις μάσκες και τα αντισηλεπτικά, δεν το κατάλαβες. Καλά ρε, και όλα αυτά τα κρούσματα και οι Ιταλίες και όλα αυτά δεν έγιναν ποτέ. Hollywood, αδερφέ, Hollywood. Έλα ρε, πολύ υπερβολικό σενάριο. Σκηνοθετημένα τους Αμερικάνους είναι για να πουλήσουν εμβόλια. Λοιπόν, άστα αυτά, πάμε να πιούμε κανένα καφεδάκι παραλία. Έζε. Άσε καλύτερα να χαλαρώσω μέσα, ρε. Χαλαρά. Και αν ένα πράγμα είναι σίγουρο, είναι πως επιστημονικά τουλάχιστον ο κορονοϊός υπάρχει. Το πόσο μεταδοτικός είναι, πόσο επικίνδυνος ή ακίνδυνος είναι, εξαρτάται από την οπτική σου θέση. Πάρε για παράδειγμα τα media, που για να πουλήσουν το θέμα τους πρέπει πολλές φορές να το μεγεθύνουν, να το παρουσιάσουν με τρόπο τρομακτικό ή και σοκαριστικό. Οι συνωμοσιολόγοι από την άλλη δεν χρειάζονται αποδείξεις και τεκμηριώσεις. Το μυαλό τους δεν λειτουργεί με στοιχειοθετημένη λογική, αλλά με την μυθοπλαστική προδιάθεση πως κάποιος μας αποκρύπτει την αλήθεια. Οι απόψεις τους δεν χρειάζονται πραγματικά στοιχεία για να αναπτυχθούν, αρκεί να μπορούν να μεταδοθούν εύκολα και γρήγορα, χωρίς πολλά-πολλά. Αρκεί ένα Facebook, ένα Instagram ή ένα Twitter account και έχεις πρόσβαση σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Αλλά όταν οι προσωπικές σου ελευθερίες περιορίζονται, όταν το δικαίωμά σου στην εργασία αναστέλλεται, όταν ο τρόπος ζωής σου αλλάζει βία και απότομα, τότε το μυαλό σου θα αντιδράσει και θα αντιδράσει απρόβλεπτα. Στο τέλος όμως, δεν έχει σημασία τι πιστεύεις, πού πιστεύεις, γιατί πιστεύεις και αν πιστεύεις. Σημασία έχει ότι ένας πατέρας δεν θα μπορεί να ταΐσει την οικογένειά του, μία οικογένεια δεν θα μπορεί να πληρώσει τους λογαριασμούς της και ο κόσμος, δυστυχώς, θα συνεχίσει να υποφέρει. Γιατί αν μέχρι τώρα σε ενδιέφερε που θα πιείς το ποτάκι σου με την άνεσή σου, ωραία με την παρέα σου, ή αν σε ενδιέφερε περισσότερο το αν θα κοινωνήσεις την Κυριακή ή όχι, ή ακόμα και αν θεωρείς ότι οι εξωγήινοι μας έχουν φέρει τον κορονοϊό στη χώρα, ένας συνάνθρωπός σου, ένας φίλος σου, ένας γνωστός σου, αυτή την περίοδο θα περνάει πολύ δύσκολες στιγμές.